με το Σεβασμιότατο, προκειμένου να δούμε μαζί με τον Περιφερειάρχη τη δυνατότητα να εντάξουμε έργα αρμοδιότητας της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας. Επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που είναι ένα τμήμα του, είναι το αρχαιότερο από τους αρχαιότερους ναούς στην περιφέρειά μας, από την Σεβασμιότητα του είναι του 10ου αιώνα. Προκειμένου να, μαζί με την προϊσταμένη της Φορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, για να δούμε η μελέτη η οποία υπήρχε από την εφορία αυτή, αν μπορεί να οριμάσει και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Όπως επισκεφθήκαμε και το κτίριο που βρίσκεται κοντά στον Ιερό Ναό του Σωτήρος, ένα παλιό κτίριο για να δούμε, της Ιεράς Μητρόπολης, για να δούμε την δυνατότητα να ενταχθεί και αυτό στο ΕΣΠΑ για να γίνει γυροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης. Και εκεί υπάρχει μελέτη, αλλά και οι δύο μελέτες θέλουν και επικαιροποίηση, θέλουν και να ετοιμαστούν από τεχνικές υπηρεσίες, τις δικές μας μάλλον, έτσι ώστε να είναι όριμες οι μελέτες για να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, γιατί άλλη μια απλή μελέτη, άλλη φύση είναι μια απλή μελέτη και άλλη μια μελέτη η οποία θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, θα προταθεί στο ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε το ρόλο μας που έχει να κάνει η τεχνική βοήθεια σαν περιφερειακή ενότητα στους φορείς που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως είναι η Ιερά Μητρόπολη, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, που και εκεί έχουμε βοηθήσει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και ο ρόλος του Περιφερειάρχη σαν προσταμένου, της πολιτικού προσταμένου της Επιτροπής Διαχείρισης, Διαχειριστικής Επιτροπής, Διαχειριστικής Αρχής, που εντάσσει τα έργα, ο οποίος δείχνει μεγάλη ευαισθησία σε όλες τις προτάσεις οι οποίες γίνονται από τη Δράμα.